Καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Capital. Να δούμε μαζί την επικαιρότητα σε τίτλους. Χαίρε της εμπιστοσύνης του Υπουργός Οικονομικών, λέει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, για το πόρισμα του συνεργατισμού. Την παραίτηση του Χαρηγεωργιάδη ζητούν όλα τα πολιτικά κόμματα πλην του DC. Δεν έχει λόγο να παραιτηθεί, λέει η κυβέρνηση. Δεν μας αφορά ανάληψη ευθυνών, λέει η νομική υπηρεσία. Στους 17 οι νεκροί από την γρήπη Α. Τραγικό δυστύχημα στα κατεχόμενα. Δύο οικογένειες στο πένθος. Δύο νεκροί και 11 τραυματίες. Της πλήρους εμπιστοσύνης του Προέδρου της Δημοκρατίας και ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης. Σε γραπτή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας αναφέρεται στις επιτυχίες του Υπουργού Οικονομικών. Ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, χέρι της εμπιστοσύνης μου, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης στον απόϊχο του πορίσματος Ερευνητικής Επιτροπής για την καταρρεύση του συνεργατισμού. Αργά χθες το βράδυ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έξεδωσε γραπτή δήλωση στην οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους στηρίζει τον Χάρη Γεωργιάδη. Στην γραπτή του δήλωση, ο Πρόεδρος αναφέρει πως ο Υπουργός Οικονομικών εκαλεί τον λάβει αποφάσεις ευθύνης προς αποφυγή της άτακτης χρεοκοπίας του συνεργατισμού, ενώ αναφέρεται συγκεκριμένα στην έκθεση επιτροπής. Η Κυπριακή Δημοκρατία υποχρεώθηκε το 2013 να αναλάβει την καταβολή ποσού 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για να κεφαλαιοποιήσει του συνεργατικού πιστωτικού τομέα, ώστε να αποτρέψει την κατάρρευσή του, ενέκα της έλλειψης κεφαλαίων στην οποία οδηγήσε το μεγάλο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων. Δάνεια τα οποία, όπως αναφέρει ο Πρόεδρος, ήταν αδύνατο να εξυπηρετηθούν λόγω της σκανδαλώδους διαδικασίας μέσα από την οποία είχαν παραχωρηθεί, όπως και πάλι η Επιτροπή διαπιστώνει στη σελίδα 173, κάτι το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην παρέμβαση του ενιοεπουπτικού μηχανισμού στις 8 Ιανουαρίου του 2018. Σύμφωνα με τη γραπτή δήλωση του Πρόεδρου Αναστασιάδη, η κυβέρνηση, υιοθετώντας τις εισηγήσεις του Υπουργού Οικονομικών, πέτυχε. Να προστατεύσει τις αποταμιεύσεις των καταθετών, να διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων, να διαφυλάξει περιουσιακά στοιχεία του συνεργατισμού που θα συμβάλλουν σε ανάκτηση σημαντικού μέρους των κεφαλαίων που καταβλήθηκαν από το κράτος, να ενισχύσει διεθνώς την αξιοπιστία της κυπριακής οικονομίας. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα θεωρούσε απόλυτα δικαιολογημένο το αίτημα για ανάληψη πολιτικών ευθυνών από τον Υπουργό Οικονομικών, εάν παραγνώριζε τον ρόλο του στην αποτροπή της άτακτης χρεοκοπίας του κράτους, στη σύντομη και επιτυχημένη έξοδο από το μνημόνιο, στη δημιουργία πλεονασματικών προϋπολογισμών, στη δραστική μείωση της ανεργίας και στην επίτευξη συνεχόμενης ανάπτυξης με ένα από τους υψηλότερους ρυθμούς στην Ευρώπη. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επαναλαμβάνει τέλος ότι ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης χαιρεί της πλήρους εμπιστοσύνης του. Η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Κλέλια Βασιλείου δηλώνει πως η κυβέρνηση δεν έχει να μελετήσει πλήρως το πόρισμα. Με μια πρώτη ανάγνωση όμως διαπιστώνεται το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων πριν το 2013. Για την παραίτηση του Χάρη Γεωργιάδη, κυρία Βασιλείου είπε πως ο Υπουργός Οικονομικών δεν έχει λόγο να παραιτηθεί. Για ένα πολυσέλιδο πόρισμα, το οποίο οπωσδήποτε δεν, από κανέναν μας ακόμα δεν έχει μελετηθεί εντελεχώς και πλήρως ως προς την απόλυτη, αν θέλετε, παράταξη των ευρημάτων του. Από εκεί και πέρα όμως, το πόρισμα στην πρώτη ανάγνωση τουλάχιστον που έγινε και όχι αποσπασματικά, είναι σαφέστατο σε ένα γεγονός ότι το πρόβλημα του συνεργατισμού ήταν η διαχρονική συσσόρευση 7 δισεκατομμυρίων ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία έγιναν πριν το 2013. Μάλιστα χρησιμοποιούνται λέξεις όπως σκανδαλώδεις διαδικασίες, ατασφαλίες, γίνονται αναφορές συγκεκριμένες για δικαστικών και αστυνομικών έργων, το οποίο έγινε ήδη και αφορά στην περίοδο του 2013. Όλες οι προσπάθειες που έγιναν από εκεί και πέρα έπεσαν στο κενό. Ουδείς αμφισβητεί το γεγονός ότι έγιναν λάθη. Όμως θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι σε κάτι το οποίο συζητάμε. Η επώδυνη απόφαση που ληφθήκε εν τέλει ήταν επιβεβλημένη από την άποψη ότι ο συνεργατισμός όπως τον γνωρίζαμε μέχρι το 2013
έπαψε να υπάρχει. Και αυτό καταγράφεται και στο πόρισμα. Η φύση δηλαδή του συνεργατικού κινήματος το 2013 κατέρευσε. Έπαψε πια να είναι αυτό που ξέραμε. Έγινε τράπεζα πια, η οποία τέθηκε μάλιστα υπό αυστηρή επιτήρηση από τον Εποπτικό Μηχανισμό, τον Ευρωπαϊκό Εποπτικό Μηχανισμό. Από εκεί και πέρα, οι προσπάθειες που έγιναν ήταν ακριβώς για να δώσουν ελπίδα στη διάσωση του συνεργατισμού. Γίναν πάρα πολλές προσπάθειες. Δυστυχώς ο χρόνος δεν ήταν αρκετός για να διορθώσει τις πολύχρονες τοξίνες και προβλήματα που μαζευτήκαν στη συνεργατική πια Κυπριακή Τράπεζα, όπως την ξέραμε μετά το 2013. Ο Υπουργός Οικονομικών δεν έχει κανένα λόγο να παραιτηθεί. Όπως και στην ανακοίνωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας χθες το βράδυ, πολύ καλά διατυπώνεται ότι ο Υπουργός Οικονομικών χαίρει της πλήρους εμπιστοσύνης του και ουδέποτε τέθηκε θέμα παραίτησης του. Και δίνονται σαφέστατοι λόγοι για τους οποίους δεν θεωρεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δικαιολογημένο το αίτημα για την ανάληψη πολιτικών ευθυνών. Η απόφαση που λήφθηκε οδήγησε στην διόρθωση πολλών σημείων κακώς κείμενων στην κυπριακή οικονομία. Μας επανέφερε σε επενδυτική βαθμίδα, επανακτήθηκε η αξιοπιστία της κυπριακής οικονομίας στις διεθνείς αγορές, επιβραβεύτηκε η κυπριακή οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και αυτό είναι το σημαντικό και που πρέπει να κρατήσουμε. Ο αναμάρτητος πρώτος των Λίθων Βαλέτο δήλωσε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος του Δυσσία Βέρο Φινοφύτου αναφορικά με το πόρισμα για την κατάρρευση του συνεργατισμού. Ο κύριος Νεοφύτου εξέφρασε τον σεβασμό του στα πορίσματα, σημειώνοντας ότι αυτός ο σεβασμός δεν μπορεί να είναι αλακάρτ. Που είπα και το επαναλαμβάνω, την εμπιστοσύνη μου προς τον Υπουργό Οικονομικών για την εκτίμησή μου. Όλοι κάνουμε λάθη. Ο δεις αλάνθαστος. Ναι, μπορεί να έκανε και αυτός λάθη στην κρίση κάποιων επιλογών. Και το παραδεχτούμε. Όμως ας δούμε τη μεγάλη εικόνα και αυτού του καταραμένου πολιτικού συστήματος και αυτού του που πολύ σωστά είπε και ο συνάδελφος ο Νικόλας Παπαδόπουλος για το άδικο για τον Χάρη τον Γεωργιάδη. Αυτό το σύστημα που δεν λέω ότι αδίκως είναι κατατρεγμένο και με πληγμένη την αξιοπιστία του, είναι αυτό που οδήγησε τη χώρα από την κατηγορία των σκουπιδιών στην αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα. Τις επόμενες μέρες το τι έγινε με το συνεργατισμό και τις επόμενες μέρες το τι έγινε με το συνεργατισμό που βγήκαμε στις αγορές και είναι η μεγαλύτερη σφραγίδα αξιοπιστίας μιας οικονομίας. Όχι στα λόγια αξιολογούν, αλλά στην πράξη όταν σε θεωρούν αξιόπιστο για να σε δανείσουν και να έχουν να παίρνουν σε 10-15 χρόνια. Το πόρισμα είναι ξεκάθαρο, λέει, από την πλευρά του Γενικός Γραμματέας του Ακελάνδρου Κυπριανού. Ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος παραδέχεται λάθη πριν από το 2013, δεν δέχεται όμως ότι αυτά οδήγησαν στην κατάρρευση του συνεργατισμού, αλλά οι χειρισμοί της παρούσας κυβέρνησης. Το πόρισμα είναι ξεκάθαρο. Επιρρύπτει ευθύνες για κακοδιαχείριση η οποία έγινε πριν από το 2013 για λάθη, παραλήψεις κλπ. Ξεκαθαρίζοντας όμως ένα πράγμα, ότι όλα όσα συνέβηκαν πριν από το 2013 δεν ήταν αρκετά για να οδηγήσουν σε κατάρρευση του συνεργατικού κινήματος στην Κύπρο. Και ξεκαθαρίζει ότι εκείνον που οδήγησε στην κατάρρευση του συνεργατισμού ήταν ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση Αναστασιάδη και εκείνοι στους οποίους ανέθεσε να διοικήσουν τον συνεργατισμό μετά από το 2013 εφάρμοσαν. Και λέει πάρα πολλά, μέχρι και σε εγκλήματα αναφέρεται
το πόρισμα. Ό,τι και να λέει λοιπόν η κυβέρνηση, είναι ξεκάθαρο το πόρισμα. Ότι οι ευθύνες για την κατάρρευση ανήκουν στην κυβέρνηση Αναστασιάδη, των Υπουργών Οικονομικών, τον οποίο κατονομάζει, τον κύριο Αναστασιάδη, ο οποίος κρίνεται γιατί δεν έπαυσε τον κύριο Γεωργιάδη όταν διαπίστωσε ότι υπήρχαν αυτά τα προβλήματα και γιατί αποσιώπησε το γεγονός πριν από τις προεδρικές εκλογές. Όντως υπήρξε λάθη, υπήρξαν παραλήψεις, υπήρξαν σκάνδαλα και διαφθορά πριν από το 2013, τα οποία συνεχίστηκαν πιο έντονα μετά το 2013 βέβαια. Και σίγουρα υπάρχουν ευθύνες τις οποίες το έγγραφο, το πόρισμα να απονέμει. Ο λόγος για τον οποίο οδηγήθηκε σε κατάρρευση ήταν ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε η κυβέρνηση και οι άνθρωποι τους οποίους εμπιστεύτηκε να το διαχειριστούν μετά από το 2013. Είναι ξεκάθαρο το πόρισμα σε αυτόν. Επειδή είμαστε και στην εβδομάδα που είναι τα καρναβάλια, θα πω ότι έπεσαν οι μάσκες της κυβέρνησης. Για χρόνια ολόκληρα παραμύθιαζε τον κόσμο. Ότι είναι το κόμμα των σύγχρονων, ότι είναι οι πολιτικοί οι σύγχρονοι που αναλαμβάνουν ευθύνες, που προχωρούν σε υπερβάσεις, που αντιμετωπίζουν τα πάντα μέσα από ένα πρίσμα πολύ σωστών και πολύ θετικών. Μόλις πρόσφατα ο κύριος Νεοφύτου μας παρέδιδε μαθήματα και μας έλεγε ότι εμείς δεν παίρνουμε τα πορίσματα αλακάρτ και θα το διαπιστώσετε όταν θα βγει το πόρισμα, ότι εμείς ανεξάρτητα με το σε ποιον θα επιρρύψει ευθύνες, θα το αποδεχτούμε. Δεν το αποδέχονται. Επιχειρούν να το απαξιώσουν και τώρα δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο στον κυπριακό λαό. Δεν μας αφορά ανάληψη ευθυνών, δηλώνει μέσα από ανακοίνωσή της η νομική υπηρεσία. Την ίδια ώρα η Γενική Εισαγγελία μελετά τον ενδεχόμενο διορισμού ποινικών ανακριτών για το πόρισμα του συνεργατισμού. Την δική της απάντηση στο θέμα του πορίσματος της Ερευνητικής Επιτροπής για το θέμα της καταρρεύσης του συνεργατισμού έδωσε μέσω ανακοίνωση η νομική υπηρεσία. Μέσα από την ανακοίνωσή της η νομική υπηρεσία ξεκαθαρίζει ότι οι οριεντολίες της Επιτροπής ήταν σαφώς καθορισμένοι και κινούνται γύρω από ένα κεντρικό άξονα, την διακρύβωση των αιτίων που οδήγησαν στην καταρρεύση και την ανάδειξη τυχών ευθυνών και υπαιτίων για αυτήν. Με την ογκώδη και ιδιαίτερα εμπεριστατωμένη έκθεσή της, η Ερευνητική Επιτροπή κατέληξε σε ξεκάθαρα ευρήματα τόσο για τους λόγους κατάρρευσης, όσο και σε ποιους καταλογίζει ευθύνες, σύμφωνα με την νομική υπηρεσία. Η νομική υπηρεσία ξεκαθαρίζει ότι το θέμα της αποδοχής και της ανάληψης ή μη αυτών των ευθυνών από τα πρόσωπα στα οποία αυτές καταλογίζονται δεν είναι θέμα που αφορά στον Γενικό Εισαγγελέα και την ίδια. Ο Γενικός Εισαγγελέας θα εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο διάπραξης οποιονδήποτε αστικών αδικημάτων, τα οποία έχουν προκαλέσει οικονομική βλάβη στην δημοκρατία και πάλι ανεξάρτητα από το αν αυτά συνέλαβαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην καταρρεύση του συνεργατικού πιστωτικού τομέα. Σε μια άλλη εξέλιξη, σύμφωνα με την εφημερίδα Φιλελεύθερος, η Γενική Εισαγγελία μελέτα το ενδεχόμενο να δοθούν οδηγίες στην αστυνομία για έναρξη ερευνών σε συγκεκριμένα ζητήματα και παράλληλα να οριστούν και ποινικοί ανακριτές, πρόσωπα που αναγνωρίζουν από οικονομικές έρευνες ή να διοριστούν άτομα με γνώση στα οικονομικά. Με τον πρόεδρο της Βουλής Ιορδανίας και ομάδα Ιορδανών βουλευτών συναντήθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εξερχόμενος από το Προεδρικό Ιορδανό ως πρόεδρος της Βουλής, δήλωσε πως τον επόμενο μήνα θα πραγματοποιηθεί στο Αμάν τριμερή σε επίπεδο πρόεδρων κοινοβουλίων μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Ιορδανίας. Είναι μου χαρά, δηλαδή μας έδωσε ο κύριος πρόεδρος την ευκαιρία να το συζητήσουμε για τα θέματα ήδη που τα έχουμε συζητήσει με τον συνάδελφο, τον πρόεδρο της Βουλής και ο Υπουργός Εξωτερικών. Αυτά είναι τα θέματα, δηλαδή μας κάνουν πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε στην δεύτερη μας χώρα και συζητήσαμε όλα θετικά θέματα, ήδη που τα ξανασυναντηθούμε εγώ και ο κύριος πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής και ο πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής στο Αμάν στον άλλο μήνα. Είναι η τριμερής που θα γίνει τον άλλο. Ακριβώς. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας συζήτησε για θέματα οικονομίας, συνεργασίας των δύο χωρών. Ναι, συζητήσαμε πολλά δηλαδή, σημαντικά θέματα. Μόλις να βγούμε δηλαδή, σε ένα αποτέλεσμα θα το ανακοινώσουμε. Αλλάζουμε θέμα σε ύφεση. Βαίνει η εποχική γρήπη την τελευταία εβδομάδα χωρίς καμία νέα εισαγωγή σοβαρού περιστατικού τις τελευταίες 48 ώρες. Αν και το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκε νέος θάνατος γυναίκας, η οποία ανήκε στις ομάδες υψηλού κινδύνου, με τον συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος να ανέρχεται στους 17.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, κατά την τελευταία εβδομάδα, δραστηριότητα της γρήπης παρουσίασε σημαντική μείωση σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες και βαίνει προς ύφεση. Παρ' όλα αυτά, αναφέρεται, ο ιός της γρήπης παρουσιάζει ακόμη δραστηριότητα, η οποία προβλέπεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μαρτίου. Τέλος, έλαβε και επισήμως σήμερα μεγάλη ναυτική άσκηση της Τουρκίας γαλάζια πατρίδα. Την ίδια ώρα ο Τούρκος πρόεδρος εμφανίζεται και πάλι προκλητικός και ειρωνικός, λέγοντας πως η άσκηση τρόμαξε τους Έλληνες. Η μεγαλύτερη ναυτική άσκηση στην ιστορία της Τουρκίας με την ονομασία Γαλάζια Πατρίδα έληξε επισήμως σήμερα. Η άσκηση ξεκίνησε στις 27 Φεβρουαρίου και είχε ως στόχο, όπως αυτό προβαλόταν από Τούρκους αξιωματούχους, να προστατέψει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας σε όλη την Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Το Γενικό Επιτελείο της Τουρκίας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο αναφέρεται σε επισκέψεις των πλοίων του τουρκικού στόλου σε συνολικά 33 λιμάνια της χώρας και 7 του εξωτερικού, με τα περισσότερα να είναι στη Μαύρη Θάλασσα. Σε συνέντευξή του, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν εμφανίζεται για άλλη μια φορά προκλητικός, αναφερόμενος στην στάση της Ελλάδας απέναντι στη γαλάζια πατρίδα. Πραγματοποιήσαμε μια άσκηση την γαλάζια πατρίδα. Περίπου 120 πλοία μας συμμετείχαν στην άσκηση και οι Έλληνες φαίνεται να τρόμαξαν. Με εμείς δεν κάναμε την άσκηση εναντίον σας, είπε αρχικά ο Τούρκος πρόεδρος στη συνέντευξή του στο κανάλι Γερμιντόρ TV. Σχολιάζοντας δε την διεξαγωγή ασκήσεων από ελληνικής πλευράς, είπε ότι τώρα ολοκληρώθηκε η άσκηση και ξεκίνησαν οι επισκέψεις στα λιμάνια. Τώρα ξύπνησαν οι Έλληνες και πραγματοποιούν κατά την άποψή τους ασκήσεις στα νησιά. Συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομολογό του Μοχάμεντ Ζακί είχε ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης. Από το Κάιρο, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, ο Ευάγγελος Αποστολάκης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η παραβατική συμπεριφορά των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο αντιμετωπίζεται με αποφασιστικότητα και ψυχραιμία από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Η περιοδική πραγματοποίηση της Διεθνούς Στρατιωτικής Άσκησης Μέδουσα με τη συμμετοχή Ελλάδας-Αιγύπτου εμβαθύνει την αμυντική συνεργασία Αθήνας-Καΐρου που προάγει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Στο κομμάτι που αφορά τις ένοπλες δυνάμεις έχουμε κάνει αρκετά καλή συνεργασία στο θέμα της εκπαίδευσης, στο θέμα των στρατηγικών ασκήσεων και το επιστέγασμα είναι η άσκηση Μέδουσα. Στις διμερείς επαφές που είχε με τον ομόλογό του στρατηγό Μοχάμεντ Ζάκη στο Κάιρο, ο Υπουργός Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης ανέλησε το σύγχρονο περιβάλλον ασφαλείας στην περιοχή και κατέδειξε την παραβατική συμπεριφορά των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός Άμυνας έκανε ειδική μνήμα στη διαδικασία ενεργοποίησης των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης Ελλάδας-Τουρκίας για τη μείωση της έντασης. Τα σχήματα Ελλάδα-Αίγυπτος-Κύπρος και Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρος είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά. Πάντως, οι Τούρκοι συνέχισαν την προκλητική συμπεριφορά στο Αιγαίο, πραγματοποιώντας 51 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου και μια υπέρπτυση άνωθεν της βραχονισίδας Μαυριάς ανατολικά της Αμοργού. Θα παραμείνουμε σε γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά θέματα. Φιλοξενούμε απόψε τούτη τον διεθνολόγο Αντώνη Στυλιανού για να δούμε τις ενεργειακές εξελίξεις στην Κυπριακή ΑΟΣ, συνεργασίες αλλά και την αντίδραση της Τουρκίας. Κύριε Στυλιανού, καλώς ορίσατε. Καλό βράδυ, αγαπητή Χριστίνα, και πρωτίστως να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε εσάς. Είναι η μέρα της γυναίκας σήμερα. Φυσικά είναι μια μέρα κατά την οποία δεν γιορτάζουμε μόνο τις γυναίκες, καθημερινά γιορτάζουμε τις γυναίκες, όπως και καθημερινά γιορτάζουμε πολλές εξελίξεις, αν θέλετε να το διασυνδέσουμε. Να το συνδέσουμε. Ευχαριστούμε για τις ευχές σας. Αλλά χρόνια πολλά. Λοιπόν, αναφορικά τώρα είδαμε ότι η γαλάζια πατρίδα, τη μεγάλη αυτή τουρκική ναυτική άσκηση, έχει τελειώσει. Από τις 27 του Φεβράρι είχε ξεκινήσει, σήμερα έληξε και επισήμως. Είδαμε έτσι αρκετά προκλητικά σποτ και από τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης με το να προκαλούν και να προβάλλουν τις αποβάσεις σε νησιά κτλ. Τι επιδίωκε η Τουρκία μέσα από αυτή την άσκηση και τελικά το πέτυχε? Αγαπητή κυρία Μάρκου, είναι δύο τα ζητήματα που αφορούν ακριβώς αυτή την συγκεκριμένη άσκηση, τη γαλάζια πατρίδα, η οποία, όπως πολύ σωστά έχετε επισημάνει, ήταν η μεγαλύτερη ναυτική και στρατιωτική άσκηση της Τουρκίας. Όπως έχουμε δει και στο ρεπορτάζ σας προηγουμένως, πέραν των 120
πλοίων έχουν συμμετάσχει σε αυτή την ναυτική άσκηση, ακριβώς ανοίγοντας τους ορίζοντες της Τουρκίας σε τρεις θάλασσες. Και αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο το δεδομένο στη Μαύρη Θάλασσα, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρωτίστως, ο πρώτος πυλώνας ήταν για εσωτερική κατανάλωση. Ήταν μια άσκηση προπαγάνδας του Ερντογάν. Έχουμε εκλογές στην Τουρκία το ερχόμενο χρονικό διάστημα και σίγουρα ο κύριος Ερντογάν, αναλογιζόμενος αν θέλετε το μεγάλο όραμα για την Τουρκία του 2023, θα ήθελε ακριβώς να επισημάνει το γεγονός ότι η Τουρκία έχει παρουσία σε αυτές τις τρεις θάλασσες. Από εκεί και πέρα, ο δεύτερος πιο σημαντικός πυλώνας είναι το γεγονός ότι η Τουρκία διεκδικεί αυτές τις θάλασσες. Και είναι ακριβώς αυτός ο δεύτερος πυλώνας που θα πρέπει να μας ανησυχήσει ως Κυπριακή Δημοκρατία και ως Ελλάδα, γιατί ακριβώς η Τουρκία φαίνεται ότι διεκδικεί με αυτόν τον έννομο παράνομο τρόπο, αν θέλετε, αυτές τις τρεις θάλασσες, τη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και η Τουρκία έχει ακριβώς καταφέρει να δημιουργήσει από το 1996 και εντεύθεν κάποιες γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, μέσα από τα περιστατικά των Ημείων και ούτω καθεξής, Καστελόριζο και ούτω καθεξής, αλλά προσπαθεί ακριβώς να δημιουργήσει το ίδιο καθεστώς και στην υφαλοκρηπίδα ή την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θυμούμαστε όλοι και θυμούμαστε όλοι πολύ καλά τι είχε γίνει με το γεωτρύπανο της ΕΝΗ, το ΣΑΙΠΕΜ 10.000, το στόχο Σουπιά στο οικόπεδο 3, όταν η Τουρκία ακριβώς παρεμπόδισε αυτή την διενέργεια της γεώτρησης. Φυσικά, πολύ σωστά η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει ακάθεκτη τον ενεργειακό της σχεδιασμό και την στρατηγική που αφορά την αξιοποίηση, εξερεύνηση και εκμετάλλευση των υδρογανθράκων που βρίσκονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, δημιουργώντας επίσης, αγαπητή κυρία Μάρκου, εκείνες τις συνέργειες της τριμερής και πλέον μιλούμε για τετραμερής συμμαχίες, συνέργειες και ούτω καθεξής, που ακριβώς διασφαλίζουν τα ευρύτερα καλώς νοούμενα συμφέροντα των φίλια διακείμενα κρατών της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Αναφερθήκατε σε αυτή την γαλάζια πατρίδα ότι αρχικά έγινε και εσωτερική κατανάλωση. Ήταν μέσα στις παραμέτρους. Ήταν η μία από τις δύο παραμέτρους. Το οποίο, όπως είδαμε, εφόσον. Γιατί αρχικά φοβόμασταν όλοι από την γαλάζια πατρίδα, συσσαγωγικά φοβόμασταν, καθότι 120 πλοία του τουρκικού στόλου θα ήταν σε δικές μας θάλασσες, σε θάλασσες της Ελλάδας. Τελικά όμως δεν υπήρξε ούτε κάποιο σοβαρό ατύχημα, ούτε και κάποια πολύ σοβαρή πρόκληση, την οποία αναφέρει σαν την παράθεση της δύο χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, αρχικά. Οπότε εντείνονται οι ενδείξεις ότι όντως ήταν για εσωτερική κατανάλωση. Ήταν πρωτίστως για εσωτερική κατανάλωση. Από εκεί και πέρα το γεγονός ότι δεν υπήρξε μια αψιμαχία μεταξύ της Ελλάδος, που είναι μια ναυτική δύναμη, και η Κυπριακή Δημοκρατία, δυστυχώς ή ευτυχώς, ο καθένας όπως θέλει το κρίνει, δεν είμαστε μια ναυτική δύναμη ή δεν είμαστε μια στρατιωτική δύναμη. Η Ελλάδα όμως, η οποία κατέχει τη στρατιωτική δυνατότητα, επέδειξε ακριβώς εκείνη την αυτοσυγκράτηση, γιατί υπήρξαν παραβιάσεις, αγαπητή κυρία Μάρκου, υπήρξαν παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Μόλις πριν από λίγο το απόγευμα, δύο τουρκικά F-16 παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο χωρίς να έχουν καταθέσει σχέδιο πτήσης, αλλά ακριβώς μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Ελλάδα έχει επιδείξει μια αυτοσυγκράτηση σε αυτές τις προκλήσεις της Τουρκίας. Και όταν έχει στο ναυτικό στόλο ολόκληρης της Τουρκίας να αρμενίζει στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, δεν προκαλείς και δεν απαντάς σε αυτού του είδους τις προκλήσεις. Η Τουρκία με αυτές τις πειρατικές της ενέργειες, το μόνο που καταφέρνει είναι να παραμένει ένας ουδέτερος στα δρόμενα τα οποία τεχταίνονται στην περιοχή. Και αυτό που αλήθεια απασχολεί την Τουρκία είναι το γεγονός ότι, να το πω στην Κυπριακή, έχει κόψει πίσω από τα ενεργειακά τεχτενόμενα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Και αυτό την ανησυχεί. Γιατί πλέον τα ζητήματα που αφορούν την ενέργεια, τα ζητήματα που αφορούν, αν θέλετε, την δράση που θα πρέπει να απασχολήσει όλες τις χώρες της περιοχής, τεχταίνονται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και την Κυπριακή Δημοκρατία, μέσα από μια εξωστρεφή εξωτερική πολιτική, έχει καταφέρει να δημιουργήσει εκείνα τα δεδομένα που την αναδεικνύουν σε μια δύναμη, χωρίς να υπερβάλλουμε, περιφερειακή όσον αφορά στα τεχτενόμενα της ενέργειας ειδικά.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς, αυτό θα σας ρωτούσα, καθότι ανακαλύψαμε ένα μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου. Με αριθμούς, ο ίδιος ο Υπουργός Ενέργειας τους είχε πει, μπορούμε να εξελιχθούμε ή να καταστούμε ένα κέντρο ενέργειας ώστε να προσελκύσουμε και άλλες εταιρείες και από άλλες χώρες να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή της Κύπρου. Θέτεται, αγαπητή κυρία Μάρκου, ένα πολύ κέριο ζήτημα. Και το ζήτημα είναι ακριβώς η Κυπριακή Δημοκρατία να καταφέρει, ακόμη δεν το έχουμε καταφέρει, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είμαστε όμως στη διαδικασία να καταφέρουμε να γίνουμε ακριβώς μια περιφερειακή ενεργειακή δύναμη. Μέσα από την κατασκευή, αν θέλετε, ενός ενδεχομένως αγωγού που να ενώνει τα κοιτάσματα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και να προσφέρει την απαραίτητη ενέργεια που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε μέσω από τη δημιουργία και ενός τερματικού σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου, αλλά πρωτίστως μέσα από τη συνεργασία και τη συνέργεια με αυτές τις χώρες της περιοχής, όπως το Ισραήλ, την Ιορδανία που είχαμε δει και στο ρεπορτάζ σας προηγουμένως, την Αίγυπτο και ούτω καθεξής, να καταφέρουμε ακριβώς να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες όπου η Νοτιοανατολική Μεσόγειος μπορεί να καταστεί ένα κέντρο σταθερότητας και παράλληλα ένα κέντρο παροχής και διασφάλισης της ενεργειακής ασφάλειας την οποία θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε αναφέρει κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε ανακαλύψει εντός της αποκλειστικής οικονομικής μας ζώνης πολύ σημαντικά κοιτάσματα. Αυτή τη στιγμή τα κοιτάσματα τα οποία έχουμε ανακαλύψει είναι της τάξης των περίπου 13-3 εκατομμυρίων κυβικών ποδιών φυσικού αερίου. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κοίτασμα το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί ευρύτερα και για το καλώς νόμενο συμφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και ευρύτερα της περιοχής. Το κοίτασμα Γλαύκος κυμαίνεται μεταξύ των 5 και 8 με 9 τρισεκατομμύρια κυβικών ποδιών. Αναμένουμε στις επόμενες μέρες και την άλλη εβδομάδα νομίζω θα έχετε την είδηση για το κοίτασμα Καλυψό, το οποίο επίσης είναι ένα αξιοποιήσιμο και εμπορεύσιμο κοίτασμα. Βρισκόμαστε στα τελικά στάδια αξιοποίησης του κοιτάσματος Αφροδίτη στο οικόπεδο 12 και αναμένονται πολλές άλλες γεωτρήσεις εντός του 2019 και 2020. Άρα η Κυπριακή Δημοκρατία έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε ένα ενεργειακό κέντρο και αυτό ως μια γεωπολιτική πρόταση, αν θέλετε, ή ως ένας γεωπολιτικός παράγοντας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ακριβώς για την ανάδειξη όλων των υπολείπων συμφερόντων που μπορούμε να κατέχουμε μέσα ακριβώς από αυτές τις ανακαλύψεις και μέσα ακριβώς από αυτές τις συνέργειες που έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε. Πέρα των οικονομικών συνεργασιών, πρωτίστως αρχικά με τα ενεργειακά μας, αναπτύσσονται περαιτέρω και στρατηγικές συμφωνίες και συνεργασίες με άλλες χώρες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Σημαντικότατες είναι η Αίγυπτος, είναι και το Ισραήλ, με τους οποίες υπάρχει μια ανοιχτή αντιπαράθεση με την Τουρκία. Δεν ξέρω όμως αυτό κατά πόσο μας βοηθάει είτε θα μας δυσκολέψει ακόμα περισσότερο στο μέλλον για τη σχέση μας με την Τουρκία. Νομίζω βρισκόμαστε σε ένα μετέχμιο, αν θέλετε, των σχέσεων και είναι γεγονός ότι παρόλο το γεγονός ότι μετά από τα επεισόδια του Μαβί Μαρμαρά, το Ισραήλ και η Τουρκία είχαν έρθει ακόμη πιο κοντά, αλλά πλέον έχουν απομακρυνθεί. Όταν η Τουρκία διεκδικεί την κατασκευή ενός αγωγού και οι Τουρκοκύπριοι, και μιλούμε για το αναφέρομαι στο κυπριακό πρόβλημα, όταν επιθυμούν, και ο κ. Ακιντζή το έχει δηλώσει, ότι η μόνη λύση είναι να περάσει το φυσικό αέριο μέσα από ένα αγωγό μέσω της Τουρκίας. Αυτά πλέον δεν είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολούν. Ήδη ο Λίβανος μόλις χθες έχει δηλώσει ότι για την κατασκευή του Ίστμετ θα πρέπει ακριβώς να ληφθεί υπόψη η διμερής διαφορά όχι μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Λιβάνου, μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ. Αυτά πλέον είναι δεδομένα που ανοίγουν άλλους ορίζοντες για την Κυπριακή Δημοκρατία και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Λίβανος, αμφισβητώντας ακριβώς τη διένεξη μεταξύ του Ισραήλ, λαμβάνει υπόψη και το δεδομένο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι αυτή η οποία ορίζει ακριβώς την οριοθέτηση εκείνου του αγωγού. Είναι πολύ σημαντικά τα ζητήματα. Και έχετε αναφερθεί, αγαπητή Χριστίνα, σε πολύ σημαντικές συνεργασίες και τριμερείς συμμαχίες που έχουμε δημιουργήσει ως Κυπριακή Δημοκρατία με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, το Λίβανο, την Ιορδανία και ούτω καθεξής. Πολύ πιο σημαντικό, αν θέλετε, είναι και το γεγονός ότι εντός του Μαρτίου
Θα πρέπει να αναμένουμε και την ανακοίνωση μιας στρατιωτικής συμμαχίας συνεργασίας με τη Γαλλία, η οποία πλέον θα σταθμεύει ή θα έχει τη δυνατότητα να σταθμεύει στην Κυπριακή Δημοκρατία, ακριβώς δρώντας στην ευρύτερη νοτιοανατολική περιοχή της Μεσογείου η Γαλλία για τα συμφέροντα της στη Συρία. Όμως να μην ξεχνάμε ότι η Total, η οποία έχει αυτή τη στιγμή και κατέχει αδειοδότηση για πολύ συγκεκριμένα οικόπεδα της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, είναι μια γαλλική εταιρεία. Και όταν η Total πραγματοποιούσε γεωτρήσεις στο οικόπεδο 6, στο στόχο Καλυψό, η Τουρκία ούτε αποδομητικό πουλί προερχόμενο από την Τουρκία δεν πέταξε πάνω από το γεωτρύπανο της γαλλικής εταιρείας, όπως και δεν πέταξε ούτε αποδομητικό πουλί προερχόμενο από την Τουρκία όταν η ExxonMobil πραγματοποιούσε την γεώτρηση στο στόχο Γλάφκος και στο στόχο Δελφίνη στο οικόπεδο 10. Άρα πολύ σημαντικά είναι τα γεγονότα και οι ευρύτερες εξελίξεις οι οποίες αναμένονται ακριβώς στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ζούμε, και έχω τονίσει τη λέξη, στο μετέχμιο μιας εξωστρεφούς ενεργειακής εξωτερικής πολιτικής η οποία θα επωφελέσει την ευρύτερη περιοχή που βρέχεται από την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αναφερθήκατε στον αγωγό Ισμέτ και για την θέση του Λιβάνου. Χθες προειδοποίησε ότι αυτός ο θαλάσσιος αγωγός να μην εντάσσεται στα θαλάσσια όρια του Λιβάνου. Ξέρουμε ένα περίπου την σχέση που έχει ο Λίβανος με την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Με εμάς όμως είναι μια πιο καλή, έχει μια καλή σχέση με την Κύπρο. Θα επηρεάσει καθόλου, εφόσον συμφωνήσουμε για τον EastMed, θα επηρεάσει καθόλου τις δικές μας σχέσεις με τον Λιβανό? Υπάρχει, αγαπητή κυρία Μαρκού, μια διαφορά, σημαντική διαφορά και να μην το αποκρύβουμε, μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ όσον αφορά ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη περιοχή εντός των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών των δύο χωρών. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπογράψει συμφωνία οριοθέτησης με το Ισραήλ. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συνομολογήσει συμφωνία οριοθέτησης με το Λίβανο. Ακόμη η συμφωνία εκείνη της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Λίβανο δεν έχει εγκριθεί από το Λιβανικό Κοινοβούλιο, ακριβώς λόγω της διμερούς διαφοράς μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Από εκεί και πέρα, για μένα είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Λίβανος τονίζει την αναγκαιότητα ότι και η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λόγο και ρόλο να διαδραματίζει σε αυτές τις διαφορές. Δεν θεωρώ ότι θα επηρεαστεί η κατασκευή ή το πόνημα κατασκευής του αγωγού EastMed λόγω ακριβώς εκείνης της δήλωσης ή της διαφοράς μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο σίγουρα θα πρέπει να επιληφθούμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά δεν θεωρώ ότι θα επηρεάσει το πόνημα κατασκευής ή δημιουργίας του EastMed ακριβώς. Τώρα η Τουρκία ως έτσι μια σπασμωδική αντίδραση, αν και όχι σπασμωδική γιατί αναμενόμενη περισσότερο θα ήταν, έχει στείλει μάλλον πρώτα τον πορθητή στα δικά μας τα θαλάσσια τεμάχια. Τώρα στείλει και τον νέο της στο γεωτρύπανο, το δεύτερο, τον Γιαβούζ, όπως τον ονόμασε ο Ερντογάν. Προανήγγειλε μάλιστα ότι θα κάνει και ίδια γεωτρήσεις και ότι βρίσκεται σε μυστικές συμφωνίες και συνεργασίες με χώρες που δραστηριοποιούνται ήδη στην περιοχή, υπονοώντας τις ΗΠΑ ενδεχομένως, είτε και το Κατάρ. Τι επιδιώκει με αυτό, όντως υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ, ή αυτά είναι και πάλι μέρος μιας προπαγάνδας του Ερντογάν? Είναι μέρος ενός επικοινωνιακού παιχνιδιού του κ. Ερντογάν και της Τουρκίας. Όμως, το αγαπητή κ. Μαρκού, θα πρέπει να αναμένουμε και με μεγάλη δυστυχία και απογοήτευση το λέω, θα πρέπει να αναμένουμε ότι η Τουρκία θα προχωρήσει στις απειλές που έχει εκτοξεύσει εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όσον αφορά στις γεωτρήσεις. Ακριβώς. Θα πρέπει να αναμένουμε και θα πρέπει να σχεδιάσουμε ακριβώς και τις δικές μας απαντήσεις ότι η Τουρκία θα πραγματοποιήσει και θα φέρει τον Πορθητή ή τον Γιαβούς ή τον Μεχμέτ ή τον οποιοδήποτε άλλο πλοίο το οποίο ονομάζει τον Μπαρπαρός, το οποίο ερίσου τον παρόδο Μπαρπαρός, αρμενίζει αυτή τη στιγμή νοτιοανατολικά της Λεμεσού. Ακόμα και αν έχει ξεχαστεί εντός εισαγωγικών από το... Εγώ δεν το ξεχνάω, γιατί καθημερινά κοιτάζω ακριβώς που βρίσκεται τον Μπαρπαρός και βρίσκεται νοτιοανατολικά της Λεμεσού. Να μην το ξεχνάμε αυτό.
Και να μην θυμόμαστε τον Παπαρός μόνο όταν η Τουρκία εκδίδει ναύτεξ και η Τουρκία διεκδικεί και δηλώνει και ούτω καθεξής. Τον Παπαρός βρίσκεται, αγαπητή Χριστίνα, ανοιχτά, αρκετά ανοιχτά, νότιο-ανατολικά της Λεμεσού. Δεδομένου. Θα πρέπει να αναμένουμε δυστυχώς μια γεώτρηση τυπική, γιατί η Τουρκία δεν έχει, η πραγματικότητα είναι, τη δυνατότητα να αντιληφθεί τα δεδομένα που αφορούν μια γεώτρηση όπως η Exxon Mobil, όπως χώρες όπως η Αμερική, η Ιταλία, η Γαλλία και ούτω καθεξής, το Κατάρ και ούτω καθεξής, το Αζερμπαϊτζάν ενδεχομένως. Θα πρέπει όμως να αναμένουμε μια ενδεχόμενη γεώτρηση της Τουρκίας. Αν θέλετε την εκτίμησή μου, είτε θα είναι ανοιχτά του κόλπου της αμοχώς του, είτε θα είναι ανοιχτά του κόλπου της μόρφου. Εκείνες είναι οι περιοχές στις οποίες η Τουρκία και μέσα από τον Παρπαρός και παρακολουθώντας τη δράση του Παρπαρός έχει πραγματοποιήσει έρευνες οι οποίες θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μια τέτοιου είδους γεώτρηση, παρόλο το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει ούτε την τεχνογνωσία ούτε την ικανότητα να πραγματοποιήσει μια πραγματική γεώτρηση, αλλά θα το πραγματοποιήσει για σκοπούς ακριβώς πρόκλησης ή και ενδεχομένως δημιουργίας καινούριων κρίζων ζωνών. Σίγουρα η Τουρκία δεν μπορεί να παρενοχλήσει τις γεωτρήσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο επίπεδο 12, στο επίπεδο 10. Σίγουρα η Τουρκία δεν μπορεί να παρενοχλήσει γεωτρήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο επίπεδο 7, το οποίο αναμένεται να επανααδειοδοτηθεί στη Total και ΕΝΗ, κοινοπραξία. Σίγουρα η Τουρκία θεωρώ ότι δεν μπορεί να πραγματοποιήσει γεωτρήσεις εντός αδειοδοτημένων οικοπαίδων της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, και αυτόν ακριβώς τον λόγο οι δύο στόχοι που θα μπορούσαν να υποψιαστώ ότι η Τουρκία θα πραγματοποιούσε μια τέτοιου είδους γεώτρηση ή προσπάθεια θα ήταν στην υφαλοκρηπίδα, δηλαδή στην μη αδειοδοτημένη αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε τώρα σε μια ενδεχόμενη γεώτρηση, όπως λέτε, είναι πολύ πιθανή και την αναμένουμε. Το θεωρώ δεδομένο. Μακάρι να είμαι η Κασάνδρα η οποία εκφράζει μια αρνητική άποψη και να μην βγω αληθινός, αλλά η εκτίμηση μου γεωπολιτικά είναι ότι η Τουρκία σε κάποια φάση, κατά το μάλλον ήτον, θα προχωρήσει σε μια τέτοιου είδους συνέργεια. Αυτό τι συνέπειες μπορεί να έχει για τις δικές μας γεωτρήσεις? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν θα παρεμποδίσει την συνέχιση του ενεργειακού σχεδιασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά στα ίδια αδειοδοτημένα τεμάχια, τότε δεν θα έχει κάποια πρακτική συνέπεια. Θα έχει όμως μια πολύ σημαντική νομική συνέπεια, και είναι γι' αυτό ακριβώς τον λόγο που θεωρώ και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι διπλωματικές υπηρεσίες του κράτους προωθούν ακριβώς το γεγονός ότι αυτές οι ενέργειες της Τουρκίας είναι εντελώς παράνομες, παραβιάζοντας πλήρως το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενη όσον αφορά στη σύμβαση του Οργανισμού ΗΠΑ για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, όμως εκείνο το δίκαιο της θάλασσας αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι του εθιμικού διεθνούς δικαίου, και άρα θα πρέπει ακριβώς να τονίζουμε και τονίζουμε σε όλες τις περιπτώσεις την παρανομία της Τουρκίας. Και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι προχθές ο αντιπρόεδρος της Exxon Mobil, ευρισκόμενος στην Κύπρο, έχει τονίσει την ενεργειακή αξία που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Το γεγονός, αγαπητή κυρία Μάρκου, ότι η Exxon Mobil θα βρίσκεται εντός των υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα υπόλοιπα 20, για τα επόμενα 20 χρόνια, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η Exxon Mobil έχει επενδύσει ένα μεγάλο κεφάλαιο για να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η Exxon Mobil προσπαθεί ακριβώς να αναπροσαρμόσει το μοντέλο του Αιγυπτιακού ΖΟΡ, του κοιτάσματος ΖΟΡ, εκείνου του γιγάντιου υπερκοιτάσματος ΖΟΡ, και να το εφεύρει ουσιαστικά και να το εξερευνήσει και να το εντοπίσει στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, τα οποία κοιτάσματα υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά το πιο σημαντικό από όλες αυτές τις εξελίξεις είναι το γεγονός ότι η Exxon Mobil, ένας τεράστιος κολοσσός στα ενεργειακά, παγκόσμιος κολοσσός, θα βρίσκεται
εντός των υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και αν η Τουρκία και πολύ, μόλις πριν από λίγο ακριβώς, ανακοινώθηκαν και πολλά άλλα σημαντικά ζητήματα σε σχέση με τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Τουρκίας. Υπάρχει η αγορά των S-400 από τη Ρωσία, έχει ήδη παγωποιηθεί το πρόγραμμα για την πώληση, τη συμμετοχή της Τουρκίας για τα αεροσκάφη 5ης γενεάς, τα F-35. Υπάρχουν τεράστια ζητήματα αυτή τη στιγμή μεταξύ της Τουρκίας και παραμένει ο Χουλουσία Κάρ, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, να προκαλεί, και ο Ερντογάν να προκαλεί με τον τρόπο που τον έχουμε δει να προκαλεί στις προηγούμενες δηλώσεις. Και φαίνεται έτσι πολύ επιφανακά το πώς λειτουργεί, η Τουρκία, γιατί οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπατε, έχουν περάσει σε άλλο στάδιο. Πλέον θα έρθουν σε ανοιχτή αντιπαράθεση οι δύο χώρες. Ήδη θεωρώ ότι βρίσκονται σε ανοιχτή αντιπαράθεση. Ακριβώς. Γιατί προειδοποιεί τώρα το State Department να μην αγοράσετε, να μην συνεχίσετε με την παραγγελία των S-300, γιατί θα κυρωθείτε από το πρόγραμμα των F-35. Παρ' αυτό η Τουρκία επιμένει ότι προχωρεί κανονικά με τους S-400, ενδεχομένως για συνεργασία με την Ρωσία, που αυτό είναι άλλο. Ένα άλλο ζήτημα θέμα. Γεωπολιτικό, αν θέλετε. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, αγαπητή Χριστίνα, προσπαθεί να παίξει τα τελευταία της χαρτιά, αν θέλουμε να μιλήσουμε έτσι με όρους του παιγνίου. Και γιατί πρόκειται για ένα γεωπολιτικό παίγνιο, το οποίο διαδραματίζεται και θα πρέπει και εμείς να διαδραματίσουμε αυτό το παιχνίδι ακριβώς στα γεωπολιτικά. Και πολύ σωστά θεωρώ ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προχωρεί με ένα σωστό τρόπο στην διαχείριση ακριβώς αυτών των δεδομένων. Η Τουρκία επιθυμεί να καταστεί η περιφερειακή υπερδύναμη, όμως την ίδια στιγμή η Τουρκία απέχει από τα ενεργειακά τεκτενόμενα της περιοχής. Και τα ενεργειακά τεκτενόμενα είναι αυτά που καθιστούν τον οποιοδήποτε σήμερα στον 21ο αιώνα ως μια γεωπολιτική περιφερειακή υπερδύναμη. Και η Τουρκία δεν συμμετέχει στα ενεργειακά τεκτενόμενα της περιοχής. Με αυτές τις αποσπασματικές και σπασμωδικές κινήσεις της θα στείλει τον Πορθητή, θα στείλει το Γιαβούς στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και τι. Μάλιστα. Θα είναι μια παραβίαση, αλλά τι. Θα καταφέρει η Τουρκία να εξεύρει φυσικούς πόρους στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας? Και ακόμη και αν το καταφέρει, θα καταφέρει μέσω αυτών των συνθήκων που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δημιουργήσει να τους αξιοποιήσει? Όχι. Εδώ η Κυπριακή Δημοκρατία από το 2011 που έχουμε ανακαλύψει το κίτασμα Αφροδίτη, ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να το αξιοποιήσουμε. Όχι λανθασμένα, ορθά ή όχι, ή άλλος πως. Όμως ακόμη βρισκόμαστε. Είναι μια διαδικασία, αυτό που προσπαθώ να πω, είναι ότι όλα αυτά είναι μια διαδικασία συνεχιζόμενη που χρειάζεται πολλούς άλλους πυλώνες και γεωπολιτικούς χαρακτηρισμούς για να αξιοποιηθούν. Η Τουρκία δεν το κατέχει αυτό και δεν θα το καταφέρει. Ακόμη και αν μας απειλήσει, ακόμη και αν πραγματοποιήσει εν τέλει την οποιαδήποτε γεώτρηση εντός της υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λοιπόν, νομίζω ότι αναλύσαμε το γεωπολιτικό ζήτημα γύρω από την Κύπρο και τα ενεργειακά και την στάση της Τουρκίας. Βέβαια, θα δούμε και τις επόμενες κινήσεις της Τουρκίας, εφόσον θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα του Κάλυψο. Κυρία Στυλιανού, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό τριήμερο σε όλους. Και σε εσάς. Και όντα στη Λεμεσό, καλό καρναβάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή καλά. Συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, μικρή διακοπή στο δελτίο μας και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Ο Αλέκος Σταμάτη φαίνεται πως θα είναι ο νέος πρόεδρος Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας στην θέση του Σερ Ντέιβιντ Νίκολσον. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου ενημέρωσε χθες το βράδυ τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τόσο για την τελική του επιλογή. Ο Αλέκος Σταμάτη διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Ογκολογικού Κέντρου της Τραπέζας Κύπρου για πολλά χρόνια. Στο αστυνομικό δελτίο, ενοπλιστή από ομάδα κουκουλοφόρων σημειώθηκε τα ξημερώματα σε περίπτερο στην Αραβή που μελία 230 ευρώ.
Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 3:45 τα ξημερώματα, ομάδα από 4 με 5 άτομα φορώντας κουκούλες και κρατώντας όπλα και μαχαίρια, εισήλθαν σε περίπτερο που βρίσκεται στην λεωφόρο Μακαρίου στην Αρδίπου και απειλώντας την υπάλληλο, άρπαξαν από την ταμιακή μηχανή χρηματικό ποσό των 230 ευρώ. Άνδρες του αστυνομικού σταθμού Αρδίπου απέκλεισαν την σκηνή και σήμερα έγιναν οι έρευνες. Ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί κατά πόσον τα όπλα που κρατούσαν οι κουκουλοφόροι είναι αληθινά ή ψεύτικα. Στην σύλληψη ενός 44χρονου κρουπιέρη στο καζίνο Λεμεσού προχώρησε η αστυνομία. Το επαρχιακό δικαστήριο Λεμεσού εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης 4 ημερών. Ο 44χρονος φαίνεται να συνέδραμε ώστε να λιωθεί το αποτέλεσμα σε παιχνίδια ρουλέτας, ώστε ο συγκεκριμένος πελάτης να κερδίσει χρηματικό ποσό 5.800 ευρώ. Ο ίδιος αρνείται να άμειξε την υπόθεση και δίνει διάφορους ισχυρισμούς που διερευνώνται από την αστυνομία, η οποία προχώρησε χθες στην σύλληψή του μετά από καταγγελία υπεύθυνου ασφαλείας του Σίτου Σάιπρους Καζίνος. Όπως καταγγέλθηκε, οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν ύποπτα τις κινήσεις του 44χρονου, ο οποίος φέρεται να συνέδραμε ώστε να κερδίσει 5.800 ευρώ ένας 53χρονος από την Πάφο σε 18 διαφορετικές περιπτώσεις μεταξύ των ημερομηνιών 6 με 2 Μαρτίου. Από τις εξάρεις που ακολούθησαν, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 44χρονου κρουπιέρη, ο οποίος συλλήφθη χθες δύναμη δικαστικού εντάλματος, ενώ ο 53χρονος ακόμη καταζητείται. Δύο τραγικά δυστυχήματα βύθισαν στο πένθος δύο οικογένειες στα κατεχόμενα. Τραγική ηρωνία για την 39χρονη γυναίκα, η οποία έχασε την ζωή της στον δρόμο για να βρει τον σύζυγο και τα παιδιά της, που ενεπλάκησαν προηγουμένως σε δυστύχημα. Από τα δύο δυστυχήματα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 11 τραυματίστηκαν. Τραγωδία για δύο οικογένειες στα κατεχόμενα μετά από δύο τραγικά δυστυχήματα. Η 39χρονη Ασιγέτσι Ναρτσαλάη, μόλις άκουσε ο 37χρονος σύζυγός Σερτσάν, ο 11χρονος γιος της Τζενγκίς και οι δυο μισή των κόρη της Τσανέμ, ενεπλάκησαν σε δυστύχημα κοντά στο Λεωνάρισο και μεταφέρονταν στο νοσοκομείο αμοχώς του τραυματισμένη, πήρε το αυτοκίνητό της για να πάει από την Βοκολίδα στο νοσοκομείο. Στον δρόμο από τον Ταύρο στο κόμμα του Γυαλού, η Ασία φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με τοπικά με διπλοκάμπινο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Αλή Ντεμίρ 54 ετών, με συνεπιβάτη την σύζυγό του Ελίφ 53 ετών και άλλο ένα άτομο, τον Αλή Πολάτ 48 ετών. Το αποτέλεσμα ήταν η Ασία και η Ελίφ να χάσουν επιτόπου τις ζωές τους από την σύγκρουση. Ο Αλή Ντεμίρ νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ το τρίτο άτομο που έβαινε στο διπλοκάμπινο, ο Πολάτ, τραυματίστηκε ελαφρά και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο αμοχώς του, όπου βρίσκονται και άλλοι 9 τραυματίες του πρώτου τροχαίου, στο οποίο είναι πλάκη η οικογένεια Τσαλάη. Το πρώτο τροχαίο συνέβη γύρω στις 2 χθες το μεσημέρι, όταν το όχημα που οδηγούσε ο Μουσταφά Γιλντής, 37 ετών, κοντά στο κόμμα του Γελού, πέρασε ξαφνικά στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με τοπικά με το όχημα που οδηγούσε ο Τσαλάη με συνεπιβάτες στα δύο του παιδιά. Από την σύγκρουση, το αυτοκίνητο του Τσαλάη αναποδογυρίστηκε. Στο όχημα με τον Γιλντής επέβαιναν τα τρία του παιδιά ηλικίας 13, 5 και 3 χρόνων, αλλά και η Τζεριά και η Ντιόνα Τσέσ, 25 και 42 ετών. Συνολικά 6 άτομα, 3 ενήλικες και 3 παιδιά. Και 9 τραυματίες εξακολουθούν να βρίσκονται στο νοσοκομείο αμοχώς του. Από τα 2 τροχαία, συνολικά οι τραυματίες που προκύπτουν ανέρχονται στους 11, εκ των οποίων τα 5 είναι παιδιά. Αλλάζουμε κλίμα. Ακριβότερο σε σχέση με πέρσι θα είναι πως όλα δείχνουν οι τιμές των φθαρτών στο 40ο τραπέζι. Οι τιμές παρουσιάζουν συγκριτική αύξηση, γεγονός που οφείλεται στην κακοκαιρία του χειμώνα. Μιλούμε για έξτρα ποιότητα τώρα. Οι τιμές στην ντομάτα βρίσκονται στα 2,30 το κιλό, οι τιμές στα αγκουρέα των θερμοκήπιων στα 2,30 το κιλό, τα αγκουρέα του χωραφιού στα 3 ευρώ το κιλό, τα βαζάνια τα μαύρα καθώς και τα βαζάνια τα πατσάγια στα 3 ευρώ το κιλό. Τα δέος τρία τα οποία ήταν το φαγητό των φτωχών τώρα είναι απρόσιτο προς τους φτωχούς και είναι μόνο για τους πλουσίους. Βρίσκονται όπως τα φασολάκια βρίσκονται στα 5 ευρώ το κιλό, τα φασόγια τα ξεκούνια στα 6,50 το κιλό, τα πιζέγια στα 4,5 με 5 ευρώ το κιλό και τα κουκιά στα 4,5 με 5 ευρώ το κιλό. Τότε μπρόκολο βρίσκεται γύρω στα 2,50 το κιλό, τότε κολοκάσι με πούλες 2,80 με 2,80 το κιλό. Αυξήθηκαν κάπως οι αγκινάρες, οι άσπρες αυτές που μαγειρεύουν οι γυναίκες, γύρω στα 1,50 το κιλό και πιο πολύ ακόμα οι αγκινάδες, οι μαλτέζες, τα τεμάχια στα 2 ευρώ τη μία το τεμάχιο
και του κιλού γύρω στα 2,80 το κιλό. Το πιπέρι βρίσκεται στα 4 ευρώ το κιλό, τα πιπέρια τα ψά στα 6,50 το κιλό και τα πιπέρια τα κέρατα στα 3,50 το κιλό. Η δε πατάτα έχει εδώ και 9 μήνες, με συγχωρείτε κυρία Στέφανη, που γυροφέρνει γύρω στα 1 ευρώ το κιλό. Κάτι το οποίο είναι εντελώς αδικολόγητο και έτσι με πέρσι, ναι, όντως είναι αυξημένες. Εκεί να δεις, οι λόγοι που οδήγησαν αυτές τις τιμές στα ύψη είναι οι κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν τους τελευταίους μήνες στην Κύπρο. Η συνεχής χαλαζόπτωση στα χιόνια, στο τρόδος και ο παγετός που επήλθε είχε σαν αποτέλεσμα να καταστραφούν πάρα πολλές ανθοφορίες των φυτών, αλλά και ολόκληρες φοιτίες, με αποτέλεσμα να μειωθούν κατακόρυφα οι ποσότητες προϊόντων που διοχετεύονται στην αγορά. Γι' αυτό αυξήθηκαν και οι τιμές. Ηγέλουστο και θερμό φαίνεται πως θα είναι το τρίμηνο. Ο καιρός θα κάνει το χατήρι σε αυτούς που σχεδιάζουν να εξορμήσουν στους αγρούς και τα λιβάδια την καθαρά Δευτέρα. Ο καιρός μας θα είναι κυρίως έθριος καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, δηλαδή και την Κυριακή και την Δευτέρα. Θα είναι έναν ευχάριστο τριήμερο. Όσον αφορά τις θερμοκρασίες, είναι γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια, που είναι λίγο πιο ψηλές από τις κανονικές για την εποχή. Παγκόσμια μέρα της γυναίκας σήμερα και οι γυναίκες της Ευρώπης την τιμούν με απεργίες, συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις. Μεσίστιες κυμάτιζαν οι σημαίες στα κυβερνητικά κτίρια της Πορτογαλίας, ενώ στο κοινοβούλιο τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των γυναικών που έπεσαν θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Στην Ισπανία, παραμονή της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας, χιλιάδες γυναίκες συγκεντρώθηκαν στους δρόμους της Μαδρίτης, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα για την ισότητα των δύο φύλων. Η ισότητα των φύλων είναι σημαντική για την αποτελεσματικότητα της δουλειάς μας. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να χάσουμε και άλλους ανθρώπους που αποτελούν το μισό πληθυσμό του πλανήτη. Η ίση συμμετοχή των γυναικών στον τομέα της εργασίας θα μπορούσε να ξεκλειδώσει 3 εκατομμύρια δολάρια για την παγκόσμια ανάπτυξη. Ας είμαστε ξεκάθαροι, δεν μπορούμε να χτίσουμε το μέλλον που θέλουμε και να επιτύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς την πλήρη συμμετοχή των γυναικών. Στην Ιταλία, 17 ενδυμασίες που φορούσαν γυναίκες οι οποίες έπεσαν θύματα βιασμού εκτέθηκαν σε δικαστική αίθουσα του Μιλάνου. Στο Ελ Σαλβαδόρ, που εφαρμόζει μία από τις αυστηρότερες νομοθεσίες για την άμβλωση, καθώς θεωρείται εγκληματική πράξη, τρεις γυναίκες που είχαν υποβληθεί σε έκτρωση και καταδικάστηκαν σε 30ετή ποινή φυλάκισης αφέθηκαν ελεύθερες μετά από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Εκτεταμένο blackout σημειώθηκε χθες στην Βενεζουέλα. Η κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο απέδωσε το γεγονός ότι σαμποτάσει υδροηλεκτρικό φράγμα, από το οποίο παράγεται μεγάλο μέρος ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει η χώρα. Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος παρουσιάστηκαν σε πολλές πόλεις της Βενεζουέλας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στους πολίτες που ανησυχούν για την ασφάλειά τους. Ο Νικολάς Μαδούρο πάντως έκανε λόγο για σαμποτάζ στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που καλύπτει τις μεγαλύτερες ανάγκες της χώρας. Ανησυχείς για την ασφάλειά σου, γιατί δεν υπάρχει καθόλου φως και αυτό το εκμεταλλεύονται οι κακοποίοι. Υπάρχουν άνθρωποι στους δρόμους, αλλά οι αρχές είναι απούσες, οπότε ανησυχείς ακόμη και για να πας στο σπίτι σου. Την ίδια ώρα, ο αυτοανακηρυχθής πρόεδρος της Βενεζουέλας, Χουάν Γκουαϊδό, μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο να απελάσει το γερμανό πρεσβευτή στη Βενεζουέλα, ζήτησε από τη Γερμανία να διαπιστεύσει πρεσβευτή που θα ορίσει ο ίδιος, προκαλώντας αντιδράσεις στην κυβέρνηση της χώρας. Σε 47 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ο πρώην επικεφαλής της προεκλογικής καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ, Πολ Μάναφορτ, ο οποίος έμαθε την Πέμπτη πως θα περάσει σχεδόν 4 χρόνια στην φυλακή μετά από καταδίκη για οικονομική απάτη. Ποινή φυλάκισης 4 ετών επιβλήθηκε στο διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ το 2016, Πολ Μάναφορτ, σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου της Βιρτζίνια. Ο Μάναφορτ κρίθηκε ένοχος για 5 κατηγορίες περιφορολογικής απάτης, 2 κατηγορίες για τραπεζική απάτη και 1 κατηγορία για την απόκρυψη τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό.
Όπως ακούσατε και στο δικαστήριο, ο κ. Μάναφορντ τελικά μπόρεσε να μιλήσει για τον εαυτό του. Ξεκαθάρισε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη. Το σημαντικό που έχουμε τονίσει από την πρώτη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι ο Πολ Μάναφορντ είχε εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο με την κυβέρνηση της Ρωσίας. No evidence that Paul Manafort was involved with any collusion with any government official from Russia. Αυτή είναι η πιο βαριά ποινή που έχει επιβληθεί σε βάρος πρώην συνεργάτη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Donald Trump. Στο Manafort επιβλήθηκε επίσης να επιστρέψει στο αμερικανικό δημόσιο ποσό που ανέρχεται σε 24 εκατομμύρια δολάρια. Πίσω στα δικά μας, πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη τα εγγένεια της έκθεσης του Κύπρου καλλιτέχνη Γιώργου Πελεπαϊσότη στην Λευκοσία. Τις πηλίες στο κοινό άνοιξε χθες η πολλά υποσχόμενη έκθεση Beyond Gender and Sexual Orientation. Η έκθεση του Γιώργου Πελαπαϊσιώτη ταξιδεύει από τη Νέα Υόρκη στη Λευκοσία. Στα εγγένεια της έκθεσης παρευρέθηκαν πέραν των 400 ατόμων, τα οποία είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν τα πολύχρωμα, πολύτεχνα και γεμάτα μηνύματα έργα του Κύπρου καλλιτέχνη. Την έκθεση συνόδευε μουσική του ίδιου του καλλιτέχνη, που έγραψε αποκλειστικά για την συγκεκριμένη μέρα. Επιτίμως καλεσμένος στα εγγένεια ήταν ο πρέσβης Ανδρέας Μαυρογιάννης. Η έκθεση φιλοξενείται στην Baker Tilly Southeast Europe στην Λευκοσία μέχρι τις 10 Μαρτίου. Μέρος των εσόδων της έκθεσης θα δοθούν στο Sophia for Children. Φέτος η ΟΠΑΠ Κύπρου γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και αξιοσημείωτης της πολύχρονης προσφοράς στο νησί. Σε εκδήλωσή της, το Προεδρικό Μέγαρο παρουσίασε στην ιστορική συλλεκτική έκδοση 50 άνθρωποι και στιγμές που έγραψαν ιστορία. Εκφράζοντας τον σεβασμό και την εκτίμησή της στην δημιουργική δράση των ανθρώπων του τόπου μας, η ΟΠΑΠ Κύπρου παρουσίασε σε εκδήλωση που έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο την συλλεκτική έκδοση 50 άνθρωποι και στιγμές που έγραψαν ιστορία. Οι στιγμές και τα εν ζωή πρόσωπα που καταγράφονται τιμητικά στις 235 σελίδες της έκδοσης επιλέγηκαν στη βάση προσφοράς στην υγεία, τον πολιτισμό, την παιδεία, το περιβάλλον και τον αθλητισμό τα τελευταία 50 χρόνια, εκφράζοντας συμβολικά και την 50χρονη δράση στο ΟΠΑΠ Κύπρου στους αντίστοιχους τομείς. Η συνολική δράση που με συνέπεια υιοθετεί διαχρονικά η ΟΠΑΠ Κύπρου, αξιολογώντας την βάση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος, την καθιστά ένα δυνατό και ειλικρινή σύμμαχο της κυπριακής κοινωνίας και πολιτείας, τόνισε στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, χαιρετισμό που μετέφερε ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου. Αίσθηση προκάλεσε ο χαιρετισμός του Πρόεδρου του Ομίλου ΟΠΑΠ και Αμίλ Τσιλέρ, τόσο για το περιεχόμενό του όσο και για το γεγονός ότι αναγνώστηκε από τον ίδιο στην ελληνική γλώσσα. Μπορούμε με περηφάνεια να πούμε ότι ο ΟΠΑΠ είναι πια ζωντανό και αναπόσπαστο κύτταρο της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΑΠ Κύπρου Δημήτρης Αλετράρης εξέφρασε τον σεβασμό του στα δημόμενα πρόσωπα. Ωραία για την αθλητική μας ενημέρωση. Μαζί μας ο Πολύς Χαραλάμπους. Πολύ καλησπέρα και σε ακούμε. Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές του Capital. Να αναφέρουμε ότι σήμερα το πρωί έγινε η κλήρωση για τα ημιτελικά του ποδοσφαιρικού κυπέλου Coca-Cola. Τελικά βγήκε Λεμεσανόν ντέρμπι Απόλλων ΑΕΛ και ο Αποέλ θεωρητικά είναι ο τυχερός της κλήρωσης αφού θα παίξει με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο Γασιμπίο, παραλυπτικός του Τάσος Μάρκου, 3 και 17 του Απρίλια αντίστοιχα, ενώ όσον αφορά το Λεμεσανό ζευγάρι, 3 και 17 του Απρίλη, τυπικά γηπεδούχος στο πρώτο μάτς ο Απόρρονας και στον επαναληπτικό η ΑΕΛ. Είναι γνωστό ότι οι δύο ομάδες αύριο στις 5 η ώρα θα παίξουν στο Τσίριο για τη δεύτερη αγωνιστική των play-off. Ο Απόρρονας, ο οποίος ξεκίνησε νικηφόρα τη δεύτερη φάση επί της Ομόνιας με 3-1 και πλέον θέλει να πετύχει μια δεύτερη νίκη σε αντίθεση με την ΑΕΛ που είχε ιτηθεί στην πρεμιέρα από την ΑΕΚ στο Αρένα και θα προσπαθήσει να πετύχει την πρώτη νίκη. Έτσι κι αλλιώς η ΑΕΛ δεν τα πάει καλά σε ντέρπι. Μάλιστα στα τελευταία συνεχόμενα ντέρπι δεν κατάφερε καν να βάλει γκολ και θέλει να σπάσει κατά κάποιον τρόπο το ρόδι απέναντι στον Απόλλωνα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα μάτς, αύριο θα γίνει και ο αγώνας της Ομόνιας με τη Νέα Σαλαμίνα στο ΓΑΣΥΠΗ και την Κυριακή το παιχνίδι από ΕΛ ΑΕΚ στο ΓΑΣΥΠΗ για την δεύτερη αγωνιστική επίσης. Ο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος θυμίζουμε ότι πέρασε σε βάρος της ΑΕΚ στο κύπελο την Τετάρτη και πάει με καλή ψυχολογία σε αυτό το παιχνίδι, θέλει να επανέλθει και στις νίκες στο πρωτάθλημα γιατί στην πρεμιέρα είχε φέρει ισοπαλία 1-1 με την Νέα Σαλαμίνα.
Αυτά είναι τα σημαντικότερα νέα της επικαιρότητας, Χριστίνα. Μάλιστα, πολύ σε ευχαριστούμε. Παραμένουμε στον χώρο του αθλητισμού και στο NBA. Ξεπέρασε τον Καρίμ Αμπντουλ-Τζαμπάρ και είναι πλέον φαβορή για να δειχθεί MVP της κανονικής περίοδου Έλληνας μπασκετμπολίστας Γιάννης Αντετοκούμπο. Εντυπωσιακός για άλλη μια φορά ο Γιάννης Αντετοκούμπο οδήγησε σε ακόμα μια νίκη τους Milwaukee Bucks, αυτή τη φορά απέναντι στους Indiana Pacers με 117-98. Τα ελάφια έδειξαν έτσι να συνέρχονται γρήγορα μετά τις δύο σερίτες τους για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν. Ο Έλληνας παίκτης ήταν για 63ο παιχνίδι με πρωτιές και στις τρεις βασικές κατηγορίες της στατιστικής στην ομάδα του, ξεπερνώντας τον μυθικό Καρίμ Αμπντουλ-Τζαμπάρ που θεωρείται κορυφαίο στην ιστορία της. Κόντρα στους Pacers πέτυχε 29 πόντους με απίστευτα στατιστικά, ενώ πήρε 12 rebound και έδωσε 5 assist, κερδίζοντας έτσι τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη του αγώνα. Χάρη στις εντυπωσιακές του εμφανίσεις, οι Milwaukee Bucks ηγούνται της κατάταξης στην Ανατολή και είναι το απόλυτο φαβορί για το πλεονέκτημα έδρα στα play-off του NBA, ενώ και ο ίδιος ο Αντετοκούμπο διεκδικεί τον τίτλο του MVP της κανονικής περίοδου. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μια προσφορά της Total Care. Η σκόνη που σέβεται το περιβάλλον και την οικοκυρά. Total Care. We care. Πριν κλείσουμε να δούμε τι προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 3 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 5 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 7 στα υπόλοιπα παράλια και στους μείον 4 βαθμούς σε ψηλότερο ορεινά. Στα ορεινά και τα ομοιωρεινά θα σχηματιστεί παγετός. Αύριο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανεβεί στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 7 βαθμούς σε ψηλότερο ορεινά. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων για άτομα με πολυακοής. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ και καλό τρίμερο.